Καλησπέρα σας. Πρώτη φορά μιλάω, λίγο τρακ, θα το συγχωρέσουμε. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Είναι πρώτη φορά που σας είπα. Έχω μια μικρή επιχείρηση γενικού εμπορίου και μια μικρή εξίσου χοντρικού εμπορίου. Έχω ένα άτομο προσωπικό. Πλημμυροπαθής σε μια επιχείρησή μου, το κράτος ανύπακτο, βοήθεια καμία, χωρίς να έχω πάρει ακόμα την πρώτη αρρωγή. Τώρα μου ζητούν και ένα μάτσο χαρτιά για να πάρω κάποια χρήματα. Αν δεν στέκεσαι μόνος σου, μην περιμένεις τίποτα από το κράτος. Αυτό το συμπέρασμά μου. Έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε και ένα καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο που στοχεύει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους εμπόρους. Όπως λέγανε και στο χωριό μου, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Έχω για παράδειγμα φέτος, θα έχω ζημίες. Πώς θα φορολογηθώ? Έχω τρία παιδιά, το ένα κάνει μεταπτυχιακό, το άλλο είναι στο πανεπιστήμιο, το άλλο είναι στο λύκειο. Έχω στεγαστικό δάνειο, πώς θα το πληρώσω? Έχω επιχειρηματικό, πώς θα το πληρώσω? Ξέχωρα τα έξοδα σπιτιού. Δημιουργούνται οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Τι θα γίνει? Είμαι σίγουρος πως στη θέση δική μου και ίσως και πιο δύσκολη είναι ακόμα πάρα πολύ. Είμαστε κλάδος που δεν έχουμε αφορολόγητο. Γιατί εμείς δεν έχουμε έξοδα διαφύσεις? Και οι οικογένειες πώς ζούμε? Πριν μερικά χρόνια μας επέβαλαν το περίφημο τέλος επιτεύγματος. Προσωρινό μέτρο, είπαν, συνεχίζει ακόμη. Μας θεωρούν de facto φοροφυγάδες. Πληρώνουμε για να δουλεύουμε και να πάμε ένα μικρό μεροκάματο στο σπίτι. Πού ακούστηκε αυτό? Έρχονται τώρα και μας επιβάλλουν με έναν έτσι θελικό τρόπο ένα καινούργιο τρόπο φορολόγησης. Για εισοδήματα που δεν υπάρχουν και θα είναι δύσκολο σε αυτούς τους καιρούς να υπάρξουν. Αν έχουν αμφιβολίες, ας ψάξουν να τα βρουν και να τα εισπράξουν. Αν θέλουν, μπορούν να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή, γιατί η φοροδιαφυγή δεν είναι η απόκρυψη μερικών δεκάδων ευρώ ενός μικρού επαγγελματία για να καταφέρει να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, αλλά τα τεράστια κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Γι' αυτό απαιτούμε την απόσυρση του φορολογικού, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, αφορολόγητο όρους για όλους, όριο για όλους τους στα 12.000 ευρώ και λίγα, λέω, προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Κατ' εξαίρεση για τους πληγένες της Λάρισσας και γενικότερης Θεσσαλίας, τα παραπάνω και ολική αποζημίωση των πληγέντων για όλη την αξία της ζημιάς. Να αναλάβει το κράτος την καταβολή στις τράπεζες δόσεων δανείων, είτε στεγαστικών, είτε καταναλωτικών, είτε τα δάνεια επιχειρήσεων. Να αναλάβει το κράτος την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των πληγέντων και των εργαζομένων τους. Να αναλάβει το κράτος όλα τα έξοδα που προέκυψαν από μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους που κλείσανε λόγω των καταστροφών και σε συνδυασμό ώστε να επιβιώσουν οι οικογένειες των πληγέντων. Και μην μας πούν ότι δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί έχουν χαριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε πολλούς τα τελευταία χρόνια. Ξέχωρα διάφορα δωράκια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με διάφορες μορφές και αφορμές. Αυτά είχα να πω. Είμαι εδώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.